Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Δείτε σήμερα στο Happy Cook. Βολτούλα στην πόλη και επιστροφή σπίτι να φτιάξουμε στριφτά σοκολατόψωμα, μικροσκοπικές γευστικές μπουκές, τις οποίες μπορείς πανεύκολα να φτιάξεις κι εσύ αφού δεις την εκπομπή μας. Μετά έχουμε φανταστική, μοναδική και ιδιαίτερη μακαρονάδα με άρωμα σεφ. Τη μακαρονάδα του σεφ. Θα τη λατρέψετε και σίγουρα θα θέλετε να τη δοκιμάσετε. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Κάθε μέρα είναι στο σκάι. Ο επιτυχημένος μαγειράς. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Η αψίδα του Γαλέριου, γνωστή και ως Καμάρα, είναι σημείο αναφοράς και συνάντησης στη Θεσσαλονίκη. Αν από εκεί κατηφορήσεις με κατεύθυνση προς τη θάλασσα, θα συναντήσεις τη γνωστή Πλατεία Ναβαρίνου, ένα από τα σημεία με κόσμο όλο το 24ωρο. Ο φοιτητόκοσμος αράζει στα πεζούλια για ώρες, ενώ τουρίστες περνάνε συνεχώς από εκεί, μιας και το σημείο έχει σημαντική ιστορική σημασία με αρχαία από τη Ρωμαϊκή εποχή. Ο Ηρακλής λατρεύει τη βόλτα μας εκεί επειδή δεν έχει αμάξια, αλλά και επειδή συναντάει διάφορους τετράποδους φίλους του. Εδώ που λες Ηρακλή, πριν από 15 αιώνες ήταν το ανάκτορο του Γαλέριου. Όχι, 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 η Κρεπερή και τα Γυράδικα δεν είναι εδώ από τότε, αλλά είμαι σίγουρος ότι και τότε στη Θεσσαλονίκη τρώγαν καλά. Το έχουμε στο αίμα μας αυτό οι Θεσσαλονικείς. Φύγαμε! Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Γεια, ευτύχησε εδώ, Happy Cook στο Sky. Κάθε μέρα μαγειρεύουμε τέλειες συνταγές και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερο που θα λατρέψετε. Θα φτιάξουμε κάτι που λέγεται ρούγκελαχ. Μάλλον το χ πρέπει να είναι λίγο. Κάπου ρούγκελαχ. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα είναι κάτι που θα μοιάζει με κρουασανάκι. Θα είναι συφογυριστό και θα βάλουμε μέσα σοκολάτα. Υπάρχουν πολλές εκδοχές και με καραμέλα, με ξηρούς καρπούς, με μαρμελάδα. Εμείς θα κάνουμε ένα αγαπημένο σοκολατένιο και θα μοιάζει με κρουασανάκι. Αλλά είναι λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτή η συνταγή έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ζυμάρι που μοιάζει με ζυμάρι τάρτας και θα είναι πολύ βουτυρένιο και πάρα πολύ νόστιμο. Έχει αλεύρι για κάθε χρήση. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη ζύμη μας. Έχουμε ένα πακέτο βούτυρο 250 γραμμάρια. Αυτό είναι βούτυρο τύπου κερκύρας, πάρα πολύ γευστικό και πάρα πολύ καλή ποιότητα και θα κάνει όλη τη διαφορά. Έχουμε επίσης βιολογικά αυγά που χρησιμοποιήσουμε κανονικά, απλώς με τα βιολογικά. Καλύτερη ποιότητα και επίσης αυτά συγκεκριμένα έχουν και πολύ ωραία γεύση. Έχω ένα πακέτο τυρί κρέμα, έχω λίγο ρυκτό αλάτι, μία βανίλια και στο τέλος έχω σοκολάτα που θα λιώσω στο μπεν-μαρί για να τα γεμίσω. Μπορείτε να τα κάνετε και με άλλες γεμίσεις, ακόμα και με αλμυρά, μπορείτε να τα κάνετε με μαρμελάδα, ό,τι θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τη ζύμη θα την κάνουμε μέσα στο μίξερ, γιατί βούτυρο και αλεύρι είναι καλύτερα εδώ πέρα, με το πλαστικό ανακατευτήρι. Που είναι για ζύμες και θα χρησιμοποιήσουμε ή δύο κούπες αλεύρι γεμάτες, αυτές τις κούπες του καφέ, του Nescafé, ή θα το συγχύσουμε. Βάζω 300 γραμμάρια αλεύρι στα 200 γραμμάρια βούτυρο συνήθως. Εδώ που θα βάλουμε 250 βούτυρο βάζω 375 αλεύρι. Αλάτι. Βάλουμε και τη βανίλια τώρα εδώ. Χτυπήσουμε λίγο τα στεγνά υλικά και τώρα να βάλουμε το βούτυρο μέσα. Πρέπει να είναι παγωμένο το βούτυρο για να μην διαλυθεί. Μην το έχετε αφήσει πολλή ώρα έξω. Να είναι παγωμένο, να είναι σκληρό σχετικά. Εντάξει, χρειάζεται να είναι πέτρα, αλλά να μην έχει λιώσει. Το κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια και το βάζουμε μέσα. Τέλεια. Χτυπάμε. Διαλύεται τώρα το βούτυρο, θα αρχίσει να δημιουργείται μια ζύμη, αλλά τώρα στην αρχή, επειδή δεν έχει άλλα υγρά, θα είναι κάπως στριφτή. Βάλουμε και το τυρί κρέμα. Αυτό θα δώσει πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση και ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής εδώ της συνταγής, σχέση με άλλες ζύμες που ίσως φτιάξετε. Μπορείτε να βάλετε και γιαούρτι εναλλακτικά, αλλά γενικά με το τυρί κρέμα έχει αυτό το κάτι.
Και τώρα θα βάλουμε και έναν κρόκο μέσα προς το τέλος. Τέσσερα βιολογικά αυγά. Θα τα κρατήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα μετά στην άλλη συνταγή μας. Σπάσουμε να το... Τέλεια. Ωραία, πάμε μέσα να το βάλουμε. Οκ. Για να χτυπήσουμε λίγο ακόμα. Ωραία, έτοιμο το ζυμάρι. Να φέρω τώρα ένα μπολ. Το βάλω εδώ. Το ζυμώσω λίγο με τα χέρια μου. Να είμαι σίγουρος ότι έχει ομογενοποιηθεί. Και συνέχεια θα το βάλω στο ψυγείο να κρυώσει, να σφίξει, ώστε μετά να ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι, λίγο. Μοιάζει λίγο με βάση για τάρτα. Θα το χωρίσω σε 4 κομμάτια και θα το βάλω χωριστά στο ψυγείο. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί αυτή η συνταγή να την κάνω και να θέλω να φτιάξω μια πιο μικρή ποσότητα. Ή να το έχω στο ψυγείο, να βγάλω μια ποσότητα, να φτιάξω μερικά και την άλλη μέρα τα υπόλοιπα. Με αυτό εδώ φτιάχνω 4 δόσεις. Θα δείτε τι σημαίνει μία δόση. Πάμε τώρα να το χωρίσουμε στα 4. Περίπου ίδια να πούμε ότι είναι. Και φτιάχνουμε έτσι, τα κάνουμε σαν μπιφτεκάκια. Ωραία. Και παίρνουμε τώρα σακουλίτσες και τα βάζουμε μέσα και βούρια το ψυγείο. Θα τα αφήσουμε στο ψυγείο τουλάχιστον μισή με μία ώρα να σφίξει λίγο το φούτυρο για να ανοίγουν και να μην διαλύονται. Φύγαμε. Και περιμένουμε. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook. Επιστρέψαμε, πέρασε η ώρα. Κρύωσε το ζυμάρι, πάμε να το φέρουμε. Δύο φτάνουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το ωραίο. Να δείτε πώς θα φτιάξετε αυτά τα τέλεια, πώς να τα πω, σοκολάτο ψωμάκια, πείτε τα ρουγκελάχ, όπως λέγονται αυθεντικά, ή μπορείτε να τα πείτε κουρασανάκια, δεν ξέρω. Όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε. Δεν έχει τεράστια σημασία. Λοιπόν, βγάζουμε το ζυμαράκι, είναι χωρισμένο σε 4 δόσεις. Μπορείτε την κάθε δόση να την κάνετε άλλη γεύση και μπορείτε ακόμα να κάνετε και αλμυρά. Να πω ότι εδώ έχω βάλει και έχει λιώσει σοκολάτα κουβερτούρα. Αυτή είναι κουβερτούρα γάλακτος. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και υγείας ή ακόμα και λευκή. Λευκή μπορείτε να βάλετε αν κάνετε ανάποδα αυτή τη συνταγή. Και θα σας το δείξω μετά. Μπορείτε να κάνετε με κακάο το ζυμάρι και να βάλετε λευκή για γέμιση. Όλα αυτά ωραία είναι. Θέλω και εσείς να φτιάξετε το δικό σας και να μας το ανεβάσετε να το δούμε στο Facebook ή το Twitter. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Βάλουμε αλευράκι λίγο στον πάγκο. Βάλουμε και εδώ. Ωραία. Και να φέρω τον οδοσρωτήρα, όπως λέμε εδώ στην ορολογία του Happy Cook, που είναι αυτό εδώ. Εμείς έτσι το λέμε, δεν ξέρω πώς λέγεται. Έτσι το λέμε. Ωραία. Ανοίγουμε. Επειδή είναι παγωμένο το φούτυρο, ανοίγει πάρα πολύ ωραία. Και θέλουμε να γίνει όσο δυνατόν πιο στρογγυλό. Ωραία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανοίγει εντελώς στρογγυλό, δεν έχει σημασία τεράστια. Τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα κόφτη και το κόβουμε σαν να είναι πίτσα. Σε τρίγωνα. Έτσι. Έτσι. Τώρα είναι 8 τα κομμάτια, πάμε να τα κάνουμε 16 για να γίνουν μικρά και ωραία. Μπορείτε να τα κάνετε και έτσι τεράστια, αλλά καλύτερα μικρά. Χαριτωμένα και ωραία. Και για να μην τρώμε και πολλά. Αυτό είναι. 16. Ωραία, πάμε τώρα να βάλουμε σοκολάτα. Ένα κουτάλι και ένα μαχαίρι χρειαζόμαστε για να γίνει σωστά η δουλειά. Γεμίζουμε με σοκολάτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, απλώνουμε, θα κάνουμε ένα-ένα. Θέλουμε να είναι μέχρι την άκρη, αλλά να μην πάει στο διπλανό. Και πάνω το αφήνουμε λίγο κενό. Καλύτερα να μην το κάνετε πάνω απ' όλα, γιατί θα γίνει χάλια μετά και δεν θα βγουν ωραία τα σχεδιάκια σας. Έτσι είναι καλό. Πώς να έχει μέχρι την άκρη. Και τώρα τη λίγουμε από την έξω πλευρά, τη μεγάλη πλευρά. Πιάνουμε έτσι.
Ωραία. Μικρό και χαριτωμένο. Το βάζουμε εδώ. Και κάνουμε το ίδιο με τα υπόλοιπα. Το κάνουμε και πιο ωραία τα άλλα. Το πρώτο πάντα βγαίνει λίγο κάπως. Ωραία, και συνεχίζουμε μέχρι να γεμίσουμε το ταψί μας. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ωραία, τέλεια. Έτοιμα, τώρα αυτά θα τα βάλουμε πρώτα στο ψυγείο για 20 λεπτά, λίγο να δέσει το ζυμάρι και μετά θα τα βάλουμε στο φούρνο για ψήσιμο. Πάμε στο ψυγείο. Στο μεταξύ προθερμένο. Ωραία, και τώρα περιμένουμε λίγη ώρα να ζεσταθεί ο φούρνος και να κρυώσουν τα ρούγκελα. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Λοιπόν, τώρα αυτά πάνε στο φούρνο σε 180 βαθμούς για 12-15 λεπτά. Παίρνουν χρωματάκι και είναι έτοιμα. Εσείς δείτε τελικά για να τα φτιάξετε στο σπίτι. Για τα στριφτά σοκολατόψωμα Ρούγκελαχ χρειαζόμαστε 2 κούπες αλεύρι για κάθε χρήση, 250 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο τύπου κερκύρας, μία βανίλια, ένα πακέτο τυρί κρέμα, ένα κρόκο αυγού βιολογικής καλλιέργειας και 1/4 κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαΐων. Για να τα γεμίσουμε χρειαζόμαστε σοκολάτα κουβερτούρα. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε ξηρούς καρπούς και μέλι ή μαρμελάδα. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletchas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Πού θα πας, μέσα θα μπεις. Θέλω να πω μέσα. Εντάξει, θα σου φέρω φαγητό. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα. Εντάξει, όλα καλά. Να φάμε. Τι θέλετε να φάτε. Λοιπόν, μετά έχουμε φαγητό με ζαμπόν και τυρί, μη συναχωριέστε, θα φάτε κομματάκια. Άντε, τα λέμε σε λίγο. Πάμε να τα βγάλουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο τέλεια είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πανέμορφα. Πρέπει να τα φτιάξετε κι εσείς. Θα ξετρελαθείτε. Και αν θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε και το ανάποδο. Η ζύμη έχει κακάο και λευκή σοκολάτα ανάμεσα. Και αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε και αλμυρό. Και αλμυρά. Αυτά είναι παρόμοιο σχεδιάκι, στρογγυλά, σαν σούσι. Τέλος πάντων. Φτιάξτε κι εσείς, όπως και να έχει, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και όταν τα φτιάξετε, ανεβάστε μια φωτογραφία στο Facebook ή το Twitter. Πάμε τώρα να δούμε το tip της ημέρας. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Το tip της ημέρας σχετικό με αυτή εδώ τη συνταγή, πάρα πολύ σημαντικό για να μην μας κολλήσει αυτή η ζύμη. Πρέπει να είναι παγωμένη, πρέπει να την βάλουμε στο ψυγείο ή ακόμα και στην κατάψυξη για λίγη ώρα. Αλλά το super tip, αν θέλετε να αποφύγετε το να κολλήσει κάτω, ποιο είναι να είναι παγωμένος ο πάγκος. Αυτό πώς το κάνεις, πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις στο πάγκο, βάζεις για ένα 10 λεπτάκι, για ένα 5 λεπτάκι, βάζεις για λίγη ώρα μία σακούλα με κάτι παγωμένο μέσα. Μπορεί να είναι παχάκια, μπορεί να είναι φασολάκια παγωμένα από την κατάψυξη. Τα αφήνεις για λίγο να παγώσει ο πάγκος. Και αν ο πάγκος είναι μαρμάρινος, ακόμα καλύτερα. Ή αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε μια μαρμάρινη πλάκα και όταν δουλεύετε ζύμες για τάρτες, να τη βάζετε πάνω στο τραπέζι ή στον πάγκο εργασίας. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να φτιάξουμε μια τέλεια μακαρονάδα που θα λατρέψετε. Μην πάτε πουθενά. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Γεια, ευτύχης, πάλι εδώ επιστρέψαμε και τώρα φτιάξουμε κάτι φανταστικό. Θα κάνουμε μια φανταστική μακαρονάδα και λέγεται η μακαρονάδα του σεφ. Και ίσως νομίζετε ότι είναι μια μακαρονάδα η οποία είναι δικιά μου έμπνευση. Ναι, είναι έμπνευσή μου, αλλά όχι αυτό που νομίζετε. Δεν τη λέω σεφ επειδή είναι του σεφ. Όχι, ούτε καν σεφ δεν είμαι. Ένας απλός ευτυχισμένος μάγειρας. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια μακαρονάδα που είναι εμπνευσμένη από τη σαλάτα του σεφ. Και ναι, όταν λέμε σαλάτα του σεφ, αυτό ξεκίνησε επειδή κάποιο σεφ την έφτιαχνε και καθιερώθηκε. Αλλά πλέον όταν λέμε σαλάτα του σεφ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνήθως είναι μια σαλάτα η οποία έχει ένα dressing με μαγιονεζό.
κέτσαπ, δηλαδή είναι μια ροζέ κρέμα. Και έχει μέσα κασέρι, κάποιο αλαντικό, βραστό αυγό. Αυτά. Εμείς θα κάνουμε μια μακαρονάδα εμπνευσμένη σε αυτή εδώ την ιδέα. Δηλαδή θα έχει μαγιονέζα για σάλτσα. Πω, πάρα πολύ ωραία. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, πρέπει να το δοκιμάσετε. Και δεν θα χρησιμοποιήσουμε έτοιμη μαγιονέζα, θα φτιάξουμε εμείς μαγιονέζα. Έχουμε εδώ ζυμαρικά, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας ζυμαρικά ολικής άλεσης, πένες, τα οποία είναι ελληνικά. Θα τα βράσουμε για 6 με 8 λεπτά θέλουν. 6 λεπτά γιατί τα θέλουμε αλντέντε. Τα ζυμαρικά μας να βράσουν. Και στο μεταξύ πάμε να φτιάξουμε την σάλτσα μας που είναι μαγιονέζα. Θα φτιάξουμε σπιτική μαγιονέζα. Να πούμε επίσης ότι η μακαρονάδα έχει κασέρι. Έχουμε μια ωραία πάριζα εδώ, πολύ καλή, πάρα πολύ νόστιμη. Και έχουμε εδώ δύο βραστά αυγά. Τα αυγά είναι βιολογικά και αυτό σημαίνει ότι οι κότες τρώνε τροφές πιστοποιημένες, βιολογικές και είναι όχι μόνο πιο υγιεινό για εμάς, αλλά είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Έχουμε επίσης μια ντομάτα, πιπέρι, αλάτι και έχουμε και κέτσαπ. Θα φτιάξουμε τη μαγιονέζα σπιτική και θα βάλουμε κέτσαπ να την κάνουμε ροζέ. Ωραία. Χρειαζόμαστε κρόκο από αυγό. Επειδή αυτά είναι σχετικά μικρά τα αυγά, είναι μέτρια, θα χρησιμοποιήσω δύο κρόκους και θα τους βάλω για ένα λεπτό μέσα σε βραστό νερό εδώ για να παστεριωθούν κατά κάποιο τρόπο, έτσι, για ένα λεπτό να δεν θα μαγειρευτούν κανονικά, απλώς λίγο για να μην είναι εντελώς ομό. Με αυτόν τον τρόπο είναι και λίγο πιο ασφαλές να φάμε ομό το αυγό. Πάντα το κάνω αυτό όταν φτιάχνω μαγιονέζα στο σπίτι και πάντα χρησιμοποιώ βιολογικά αυγά για σπιτική μαγιονέζα. Ωραία. Έγινε η δουλειά. Τα βάζουμε τώρα σε κρύο νερό. Δεν έχουν σφίξει τίποτα. Είναι ομά. Απλώς μπήκαν για λίγο στο καυτό νερό για να μην έχουμε κανένα θέμα. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα μπολ ξεφορτώνω με το ασπράδι. Και βάζω τον κρόκο εδώ. Αν θέλετε ποσότητα για δύο άτομα ή τρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα κρόκο. Εγώ θα φτιάξω λίγο παραπάνω μαγιονέζα. Για να μπορεί να φανεί εδώ πέρα η διαδικασία καλύτερα. Τη μαγιονέζα τη σπιτική μπορεί να την κάνετε, να την βάλετε στο ψυγείο. Χτυπήσουμε λίγο μόνος να διαλυθούν. Κοιτάξτε, ωραίο κίτρινο χρώμα. Και πάμε να βάλουμε και μισό κουταλάκι μουστάρδα. Μουστάρδα εκτός από γεύση και χρώμα βοηθάει να δέσει καλά η μαγιονέζα. Δράει ως ομογενοποιητής. Και τώρα σταδιακά πάμε να βάλουμε λάδι. Πολύ σταδιακά, στην αρχή σταγόνα-σταγόνα. Θα βάλουμε και ελαιόλαδο και ηλιέλαιο από 150 ml. Ξεκινάω με το ελαιόλαδο και το βάζω σταγόνα-σταγόνα. Αυτό είναι εξαιρετικό ελαιόλαδο, τη μεσσηνία. Θα μπορούσα να κάνω την μαγιονέζα μόνο με ελαιόλαδο, αλλά θα έβγαινε κάπως δυνατή στη γεύση. Το ιδανικό είναι μισό ελαιόλαδο, μισό ηλιέλαιο. Έβαλα ελαιόλαδο, να βάλουμε τώρα και ηλιέλαιο. Σιγά-σιγά, αυτό που λέμε κορδώνει. Και το σηκώνει το λαδάκι. Δεν τη φαίνεται, αλλά θα βάλουμε αρκετό. Συνολικά 300 ml για ένα μεγάλο κρόκο ή δύο μικρούς. Ωραία. Χτυπάμε τη μαγιονέζα. Περιμένετε λίγο να δω αν τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Θέλουμε αλντέντε, δεν θέλουμε να τα βράσουμε πολύ. Τα κουμπάω εδώ, θέλω λίγο να κρυώσουν για να μην κόψει μετά η μαγιονέζα όταν θα τα ανακατέψω. Και συνεχίζουμε με τη μαγιονέζα. Θέλει λίγο υπομονή, σε ένα πεντάλεπτο είναι έτοιμη. Για την τέλεια μακαρονάδα του σεφ χρειαζόμαστε μισό πακέτο πένες ολικής άλεσης, 100 γραμμάρια αλαντικό, η πάριζα, η γαλοπούλα, 100 γραμμάρια τυρί κασέρι, 2 βραστά αυγά βιολογικής καλλιέργειας, μισή ντομάτα, 2 κουταλιές κέτσαπ και 4 κουταλιές μαγιονέζα. Για τη σπιτική μαγιονέζα χρειαζόμαστε 2 μικρούς κρόκους αυγών ή ένα μεγάλο βιολογικής καλλιέργειας, 150 ml ελαιόλαδο, 150 ml ηλιέλαιο, 1 κουταλάκι μουστάρδα, 2 με 3 σταγόνες λεμόνι, 1/4 κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών και φρεσκό τριμμένο μαύρο πιπέρι κατά βούληση. Θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Τέλεια.
Ωραία, τώρα θα βάλουμε αλατάκι, να νοστιμήσουμε εδώ τη μαγιονέζα. Πιπεράκι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μπορούμε να βάλουμε και λευκό πιπέρι αν δεν θέλουμε να φαίνονται τα κομματάκια. Και θέλουμε και ξύδι. Θα βάλω ξύδι βαλσαμικό, λευκό. Και έτσι έχουμε μαγιονέζα από φρέσκα βιολογικά αυγά, τα οποία τα παστεριώσαμε κιόλας και είναι εντελώς ακίνδυνη. Θα δοκιμάσουμε και λίγο. Λίγο ακόμα ξυδάκι. Και θα βάζα και 2 σταγόνες λεμόνι, 2-3. Ωραία. Και πάμε τώρα στο τελικό στάδιο της συνταγής. Έχουμε τα ζυμαρικά έτοιμα, έχουμε τη μαγιονέζα τσιπιτική έτοιμη. Πάμε να συνθέσουμε την σούπερ μακαρονάδα, τη μακαρονάδα του σεφ. Παίρνω 4 κουταλιές από τη μαγιονέζα που φτιάξαμε. Φτιάξω μία μερίδα. Μια ενισχυμένη μερίδα βασικά και 2 μπορεί να βγει. Βάζω εδώ σε ένα μπολ. Βάζουμε και την κέτσαπ. Και ανακατεύουμε. Τέλεια, κοιτάξτε, φανταστική ροζέ σάλτσα. Και να βάλουμε τώρα μακαρονάκια. Δεν είναι κακό να έχουν κρυώσει λίγο, καλύτερα δηλαδή. Αλλά αυτή η μακαρονάδα δεν είναι απαραίτητα να φαγωθεί κρύα. Τρώγεται και κρύα και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά το καλύτερό της είναι να φαγωθεί σχετικά ζεστή, όχι καυτή, γιατί θα κόψει το αυγό. Έτσι, έτσι. Να βάλουμε μέσα και ζαμπονάκια, τυράκια. Ανακατεύουμε. Και αυγό, ντομάτα θα μπουν στο πιάτο για ντεκόρ. Και φυσικά μπορεί να φαγωθούν αν θέλει από κάποιον. Ωραία. Αυγουλάκι. Αν θέλετε βάζετε και αγγούρι, να είναι πιο σαλάτα. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Και βουαλά, επικό. Μακαρονάδα του σεφ. Ένα φιλαράκι θέλει και τελειώσαμε. Ορίστε. Τερεν. Εδώ η σημαία, ο μαϊντανός. Πρέπει να τη φτιάξετε κι εσείς. Είναι τόσο απλή και όμως τόσο ιδιαίτερη και πεντανόστιμη. Είτε τη φάτε κρύα σαλάτα, είτε χλιαροζεστή, θα είναι τέλεια, θα τη λατρέψετε. Πάρα πολύ απλή και φυσικά μπορείτε να τη φτιάξετε και με έτοιμη μαγιονέζα, αλλά προτείνω μια φορά να κάνετε και τη δικιά μας σπιτική μαγιονέζα με βιολογικά αυγά. Μέχρι την επόμενη φορά να μπείτε στο Facebook, να μας κάνετε ένα like, να δείτε όλες τις συνταγές μας στο bletsas.gr και να με ακολουθείτε σε Twitter και Instagram. Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και δεν γίνεται να μην δοκιμάσουμε. Δεν γίνεται να δοκιμάσουμε, δηλαδή θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα δοκιμάσω ένα μακαρόνι. Άπαιχτη. Και το ζυμαρικό είναι ωραίο, αλλά η σάλτσα, άλλο πράγμα. Είναι όμορφα και τραγανά, είναι βουτυρένια, σοκολατένια. Μία συνταγή που θα φτιάξεις κι εσύ κι όταν τα φτιάξεις δεν θα μείνει κανένα. Ρου, 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 ρουγγελάχ, αχ, ρουγγελάχ, αχ, αχ, αχ. Δεν μπορώ να αντισταθώ, να τα φάω θέλω. Ρουγγελάχ, αχ, 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 ρουγγελάχ, αχ, αχ, αχ. Δεν μπορώ να αντισταθώ, να τα φάω θέλω όλα.